Παρά το γεγονός της ασθενού συννεφιάς αλλά και του τσουχτερού κρύου, οι πολίτες της Καβάλας προτίμησαν για ακόμα ένα Σάββατο τη λαϊκή αγορά της πόλης. Η κίνηση είναι, εντάξει, θα έλεγα ικανοποιητική. Φάνηκε το πρωί, έδειξε λίγο ενδιαφέρον ο κόσμος. Μέχρι το μεσημεράκι, ελπίζουμε να πάμε καλύτερα. Θα πληρώθηκε ο κόσμος, έχονται και γιορτές τώρα. Ναι. Έρχεται και γιορτές, έχει αλλάξει λίγο ψυχολογία, φάνηκε και από χθες, η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, επειδή και ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής, την άλλη εβδομάδα θα είναι καλύτερα. Σαν τελευταία εβδομάδα θα πέσουν στα δώρα, θα πέσουν και στο πασχαλιάτικο το τραπέζι. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, κίνηση σήμερα έχει. Περιμένουμε το Πάσχα, τελευταία εβδομάδα. Ο κόσμος στην νηστεία το έχει ρίξει. Θα φάει τα νηστίσιμά του, τα πράσινα, τις πατάτες. Νηστίσιμα πράγματα, εντάξει. Κατέβηκε ο κόσμος σήμερα στην αγορά. Κινείται λίγο η λαϊκή αγορά, κινείται λίγο σήμερα καλύτερα από ότι τόσο καιρό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος Παραγωγών της Λαϊκής Αγοράς Καβάλας μαζί με το Σύλλογο των Γεωπόνων θα πραγματοποιήσει το πρωί της Κυριακής μια ημερίδα για την ενημέρωση της παραγωγής τόσο των λαχανικών όσο και των φρούτων. Μαζί με το Γεωπονικό Σύλλογο Καβάλας συνδιοργανώνουμε μια ημερίδα, θα έρθουν καθηγητές, θα μιλήσουν για τις καλλιέργειες, θα μιλήσουμε για δενδροκομεία, για όλα αυτά. Γενικά για πράγματα που παράγουμε στη Βόρεια Ελλάδα. Θα μιλήσουμε, ενημέρωση είναι, να χάσουμε δεν έχουμε, μόνο να κερδίσουμε. Αύριο ημέρα Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι έχουμε οργανώσει μια ημερίδα στο φουαγέ του Δικητηρίου για αγροτικά θέματα, πάνω σε αγροτικά θέματα. Κυρίως τα θέματα μας είναι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και το χαρακτήρα των λαχανικών, κυριότεροι εχθροί κυπευτικών καλλιεργειών και ολοκληρωμένη προστασία καλλιεργειών. Έχουμε καλέσει κάποιους καθηγητές, θα γίνει μια ομιλία, μια ενημέρωση. Αυτό αφορά όλους τους αγρότες και μη αγρότες, οι οποίοι ασχολούνται, η είσοδος είναι δωρεάν. Όποιος θέλει και να ενημερωθεί μπορεί να έρθει από εκεί.